Περίπου 10 ημέρες μετά την αυστηροποίηση των μέτρων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο από το πρωί της Παρασκευής και το Παγνί κινείται σε γενικές γραμμές στο ίδιο μήκος κύματος στο πλαίσιο της περαιτέρω πρόληψης της διασποράς του κορονοϊού, με τους συνοδούς να πρέπει πλέον να επιδεικνύουν αρνητικό τεστ για να μπορέσουν να εισέλθουν μέσα στις κλινικές. Και αυτή τη φορά ωστόσο η ευθύνη και το κόστος βαρύνει τους πολίτες, με αποτέλεσμα από νωρίς το πρωί η αναστάτωση να είναι έκδηλη. Έρχεται στο νοσοκομείο για να εξασφαλιστεί η νοσηλεία των ασθενών, γιατί είναι λυπή το προσωπικό, και την ίδια ώρα οι ίδιοι άνθρωποι να καλούνται να πληρώσουν και από την τσέπη τους το κόστος των τεστ. Γιατί λοιπόν το νοσοκομείο δεν λαμβάνει μέτρα να το κάνουμε και το rapid test? Ο καθένας μας δεν έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει κάθε τρεις και μια, δηλαδή κάθε εβδομάδα που το ζητάει αρνητικό, να πηγαίνει να κάνει το rapid test απ' έξω. Η συγκεκριμένη συνοδός συμφωνεί με τα προληπτικά μέτρα, αλλά δεν μπορεί να πιστέψει πως η ίδια καλείται να πληρώσει το μάρμαρο. Υπολογίζει πως εκείνη και ο σύζυγός της θα χρειαστεί να μπαίνουν και να βγαίνουν καθημερινά σε κλινική του Παγνί για τη φροντίδα ηλικιωμένου συγγενή τους έως και 5 εβδομάδες. Το κόστος για τα rapid test ανέρχεται με πρόχειρους υπολογισμούς στα 200 ευρώ, τεινάζοντας στον αέρα τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Είπαν ότι δεν μπορούν εκεί και πρέπει να πάμε απ' έξω. Εγώ χθες το βράδυ πήγα σε ένα εξωτερικό διαγνωστικό κέντρο εδώ στο Ιράκ, το έκανα με τον άντρα μου. Για σωστή απόφαση, αλλά σε λάθος βάση, κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων, εξηγώντας πως η σύνοδοι είναι απαραίτητη, καθώς το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό δεν επαρκεί. Ζητά ωστόσο επιτακτικά από το Υπουργείο Υγείας να παρέχει δωρεάν τη διενέργεια των rapid test. Κάνοντας δε ένα βήμα παραπέρα, κάνει τελικώς λόγο για ημίμετρο, αφού την ίδια ώρα δεν προβλέπεται η ίδια αυστηρότητα στην πρόληψη για τους υγειονομικούς. Υπάρχει ανάγκη προληπτικού ελέγχου, αλλά γιατί μόνο για τους συνοδούς? Γιατί δεν πραγματοποιούνται τεστ σε τακτά χρονικά διαστήματα σε όλους τους υγειονομικούς? Γιατί δεν διενεργούνται τεστ στους ασθενείς που επισκέπτονται τα τακτικά εξωτερικά ιατρία? Θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο είναι ημίμετρο, γιατί την ίδια ώρα το νοσοκομείο, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας δεν έχει εξασφαλίσει τα τεστ αυτά να γίνονται δωρεάν. Το ίδιο απαραίτητο είναι να γίνονται και στους υγειονομικούς, το ίδιο απαραίτητο είναι να γίνονται και σε όσους προσέχονται στα τακτικά εξωτερικά ιατρία. Για προβλήματα που απορρέουν από τον περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης στην κάλυψη στοιχειωδών αναγκών, κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι στο Παγνί και επιμένουν πως σε αυτή την κρίσιμη χρονικά συγκυρία προτεραιότητα δεν είναι η προστασία της υγείας, αλλά η εξοικονόμηση δαπανών.